Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κεντήσουμε με Σταύρο Βελονιά ένα εύκολο δεντράκι για να στολίσουμε το σπίτι μας τώρα τις γιορτές. Θα χρησιμοποιήσουμε βελόνα κεντήματος και χρυσή κλωστή. Εδώ έχω φτιάξει το σχέδιό μας και θα ξεκινήσουμε με μία καρφιτσούλα που θα την έχουμε για οδηγό. Ακριβώς εδώ θα βάλουμε την καρφίτσα μας και θα κεντήσουμε 11 σταυροβελονιές. Θα ακολουθήσουμε το σχέδιό μας και θα φτιάξουμε αυτό το πρωτότυπο δεντράκι. Χρησιμοποιώ καμβά σε λευκό χρώμα και χρυσή κλωστή. Ξεκινάμε λοιπόν κάνοντας 9 σταυροβελονιές. Δέκα έχω κάνει, πρέπει να κάνω 11, 11 και τώρα θα γυρίσω να σταυρώσω. Τελείωσα αυτή τη σειρά και θα βάλω τώρα την καρφίτσα μου σε αυτό το σημείο να κεντήσω 3 σταυροβελονιές. Τώρα θα κατέβω 2 τετραγωνάκια πιο κάτω και θα κεντήσω 4 σταυροβελονιές. Ένα τετραγωνάκι παρακάτω και τώρα 3 σταυροβελονιές και βρίσκομαι σε αυτό εδώ το σημείο. Ανεβαίνω μία σειρά και κεντάω τώρα 6 σταυροβελονιές. Και είμαι ακριβώς εδώ. Θα κεντήσω ακόμα λίγο φίλοι μου και τα λέμε σε λίγο. Έχω κεντήσει μέχρι αυτό το σημείο και πάμε να φτιάξουμε το τέλος από το δεντράκι μας. Θα κεντήσω τώρα 3 σταυροβελονιές.
Θα γυρίσω να σταυρώσω. Και τώρα θα φτιάξω αυτήν εδώ τη σταυροβελονιά και αυτή για να τελειώσω το δέντρο μου και θα κάνουμε μαζί το αστέρι. Τελειώνοντας και αυτή τη σταυροβελονιά, βάζω τη βελόνα μου, δύο, και βγάζω την κλωστή μου, δύο τετραγωνάκια πιο πάνω, για να φτιάξω τώρα το αστέρι. Εδώ θα κεντήσω πρώτα μία πίσω βελονιά και ακόμα μία και θα βγάλω τη βελόνα μου αριστερά ένα τετραγωνάκι. Τώρα θα κεντήσω μία μεγάλη σταυροβελονιά. Θα αφήσω 1-2 τετραγωνάκια δεξιά και 1-2 τετραγωνάκια προς τα επάνω. Θα βγάλω τη βελόνα μου σε αυτό το σημείο και θα κεντήσω τη σταυροβελονιά. Τώρα θα βάλω τη βελόνα μου ανάμεσα από αυτά τα δύο τετραγωνάκια και θα την περάσω την απέναντι πλευρά και τώρα θα δημιουργήσω ένα σταυρό. Το ίδιο θα κάνω βάζοντας εδώ τη βελόνα μου και την περνάω ανάμεσα από τα δύο τετραγωνάκια της πάνω πλευράς. Έτσι δημιουργώ το αστεράκι μου. Και το δεντράκι μου με το αστεράκι είναι έτοιμο. Ελπίζω φίλοι μου να φτιάξετε κι εσείς όμορφα δεντράκια και να στολίσετε τώρα τις γιορτές στο σπίτι σας. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!